Είναι ώρα για διαφορετική διευθέτηση στην οικονομική κρίση, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Βουλής. Οι πολιτικές των περικοπών και της λιτότητας έχουν αποδειχθεί ανορθολογικές για το σύνολο της Ευρώπης, ήταν η αναφορά του. Ο λαός με το βήμα του έκτακτου δίνει απλόχερα μια ευκαιρία σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Ελπίζω ότι όλοι θα αξιοποιήσουν θετικά αυτή την ευκαιρία. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και η νέα ελληνική κυβέρνηση εκπέμπει πανευρωπαϊκά μηνύματα, συμφώνησε ο Γιαννάκης Ομήρου. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Αυτό είναι το αίτημα των λαών. Πρέπει να περάσει από τις πολιτικές της λιτότητας, τις πολιτικές ανάπτυξης. Ακολούθησαν 15 λεπτές συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους επικεφαλείς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με πρώτο τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ούτε η Κύπρος επιθυμεί την Τρόικα, ήταν το μήνυμα του αναπληρωτή Προέδρου του κόμματος Λευτέρη Χριστοφόρου. Την Τρόικα τη βρήκαμε αφού ήρθε στην Κύπρο μετά την σχεδόν ολική χρεοκοπία του τόπου μας και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε και από τα μνημόνια. Και το πιο βασικό από τα ελλείμματα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού τάχθηκε κατά της τυφλής υποταγής στους ορισμούς της Τρόικα. Θα απαιτήσουμε να μην εφαρμοστούν εκείνα τα οποία η Τρόικα απαιτεί. Είναι και δική μας πεποίθηση ότι η Τρόικα δεν έχει θεσμική υπόσταση για να μπορεί να επιβάλλει με έναν εκβιαστικό τρόπο. Επιστολή για την πώληση των κυπριακών τραπεζικών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2013, που κόστισε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους Κύπριους καταθέτες, παρέδωσε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ. Την Ελλάδα, η οποία θα εξετάσει όλα τα γεγονότα που αφορούσαν το κούρεμα του ελληνικού χρέους και ενδεχομένως αυτά τα ζητήματα να εξεταστούν σε αυτόν τον πλαίσιο. Τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν από κοινού Ελλάδα και Κύπρος ανέδειξε η αντιπροσωπεία της ΕΔΕΚ υπό τον Μαρίνο Σιζόπουλο, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημήτρης Σιλούρης ευχήθηκε οι πολιτικές του Αλέξη Τσίπρα να πετύχουν ώστε να βοηθηθεί και η Κύπρος. Να καθοριστούν οι βασικοί παράμετροι μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής, η οποία να αντιμετωπίζει κατά τρόπον αποτελεσματικό. Να ασχοληθούμε και με την ισχυροποίηση του ελληνισμού στην περιοχή και τώρα υπάρχουν ανοιχτές ευκαιρίες. Υπάρχουν πολλές προοπτικές συνεργασίας, ήταν το μήνυμα του Προέδρου των Οικολόγων, ενώ ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών πρότεινε τη δημιουργία δεξαμενής σκέψης, η οποία θα προβλέπει τις κινήσεις των Ευρωπαίων. Μας αφορά και μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της προσπάθειας της Ελλάδας, την οποία πιστεύουμε πρέπει να στηρίξει με όσες δυνάμεις διαθέτει και η Κύπρος. Τη διαμόρφωση ενεργειών, αντίδρασης και δράσης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ευθυνδιασμοί που θα στοιχίζουν. Και συμπλήρωσε πως θα καταθέσει πρόταση στο Εθνικό Συμβούλιο με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες ώστε η Λευκωσία να στηρίξει την Αθήνα.